είμαστε μια γενιά η οποία γαλουχήθηκε με το να κοιτάει το μέλλον. Αλλά δυστυχώς οι συγκυρίες, οι καταστάσεις από το 12 και μετά με την κρίση μέχρι σήμερα απέδειξε ότι όλες οι προσδοκίες, όλα τα σχέδιά μας δυστυχώς καταρακώνονται και ακυρώνονται. Οπότε μια λύση είναι το παρόν. Και αυτό το πράγμα και εμείς σαν παρέα το πραγματοποιήσαμε. Για παράδειγμα, όπως είμαστε σε εκείνο το κουτούκι στο κουκάκι και συζητούσαμε για τα διέξοδά μας εκείνο το καιρό, η φυγή μας για ένα ταξίδι ήταν σωτήρια. Και ήταν μια απόφαση η οποία δεν πάρθηκε μέσα σε εβδομάδες, ήταν εκείνης της στιγμής. Θα το κάνουμε, τελεία και παύλα, και έγινε. Οπότε μέσα από δύο αυθόρμητες αποφάσεις φτάσαμε στο τώρα. Και ποιο είναι το τώρα? Ότι τώρα ήταν το ταξίδι που κράτησε 17 μέρες. Και το δεύτερο, ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πήρα την απόφαση να καταγράψω αυτές τις στιγμές, τις εικόνες, τις συνομιλίες με τους άλλους ανθρώπους που συναντήσαμε στο ταξίδι και να βγει αυτό το βιβλίο. Οπότε 6 χρόνια μετά είμαστε εδώ για να το συζητάμε. Το άλλο είναι ότι το συγκεκριμένο ταξίδι το ξεχωρίζω από όλα τα υπόλοιπα που έχω κάνει στη ζωή μου και ο λόγος είναι ότι το κάναμε ο δικός. Οπότε δεν πήγαμε σε ένα αεροπλάνο, ταξιδέψαμε 2 ώρες να φτάσουμε Γερμανία, πηδώντας 5-6 χώρες χωρίς να καταλάβουμε την αλλαγή. Μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο, περάσαμε πόσα σύνορα και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι τη τραγικότητα της ύπαρξης των σύνορων και κατά δεύτερον την αυθάδεια της φύσης στο να τα καταπολεμάει. Δηλαδή, περνώντας από την Ήπειρο, από τα ψηλά βουνά της Ήπειρου, βρεθήκαμε στα βουνά της Αλβανίας με μόνη στάση το Τελωνείο, που δεν υπήρχε λόγος ύπαρξης. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, όλοι οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί. Και είναι εντυπωσιακό ότι ενώ τα Βαλκάνια είχαν κάποια φυσικά σένα τα οποία ξεχωρίσαν τους λαούς, τις θρησκείες, αφήσαν όμως να υπάρχει ένα σεβασμός για πολλούς αιώνες. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα υπάρχουν παραδείγματα. Και ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι η Τεργέστη. Μια χώρα που η Ζαν Μόρις την έχει ονομάσει ως πρωτεύουσα του πουθενά. Και όταν είναι πρωτεύουσα του πουθενά, διότι πραγματικά βρίσκεται στο πουθενά. Και παρόλα αυτά, αυτή η πόλη ήταν το σπουδαιότερο λιμάνι της Αυστρο-Ουγγαρίας. Και σε αυτό το λιμάνι υπήρξαν πόσες θρησκείες και πόσες θρότητες. Με σεβασμό μια την άλλη. Όλο αυτό το πράγμα γκρεμίστηκε